Διαφορετικότητα στην εκπαίδευση και ενσυναίσθηση. Τρεις έννοιες. Έννοιες προκύπτουν και τα κατ' επέκταση και τα μηνύματα τα οποία επιθυμούν εκεί οι εμπνευστές πρωτοβουλίας να περάσουν. Βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνύπαρξης μαθητών και εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου στο Πετροκεφάλι με το Ειδικό Σχολείο Μυρών. Υλοποιήθηκαν πάρα πολλές δράσεις, μια εξαιρετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, αυτό το οποίο λέμε. Πέρα από, από τα στενά όρια μιας σχολικής μονάδας, σαν ο εκπαιδευτικός είναι δραστήριος και κατ' επέκταση κινητοποιήσει και τους μαθητές, αυτά είναι τα αποτελέσματα, αυτές είναι οι δράσεις. Και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς δημοσιογραφικά να τις προβάλλουμε. Κουκλοθέατρο, μουσικοκινητικά παιχνίδια, κατασκευές, γυμναστική, χορός και θεατρική αγωγή. Όλες αυτές οι δράσεις μέσα από αυτή την ξεχωριστή συνύπαρξη. Και θέλω να πάμε στην κυρία Σωσό Μαράκη, την επικεφαλής, τη διευθύντρια του Ειδικού Σχολείου Μυρών, να μας πει περισσότερα. Την καλησπέρα μας. Πέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Για βάλτε μας στο κλίμα της σπουδαίας αυτής συνύπαρξης. Ναι. Να συμπληρώσω ότι αυτή η ιδέα δεν είναι μόνο δική μου, είναι σε συνεργασία με την νηπιαγωγό του Ειδικού Νηπιαγωγείου Μυρών. Μπράβο. Η Ελίνα Κωστάκη. Κατάει αυτή η ιδέα, έχει ξεκινήσει πριν από 3-4 χρόνια, που όμως διακόπηκε εξαιτία των υγειονομικών κόλων με το COVID κτλ. Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Φέτος που μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, αποφασίσαμε να το συνεχίσουμε. Βέβαια, σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ και η εξαιρετική ομάδα συναδέλφων που έχουμε στο σχολείο. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και τους ευχαριστώ και μέσα από την εκπομπή σας. Είναι όλοι τους αναπληρωτές, νέα παιδιά με πάρα πολύ διάθεση, που βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτή την ιδέα, τους άρεσε. Πάμε να εστιάσουμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι. Αυτή η συνύπαρξη γενικά, οι αντιδράσεις των παιδιών, τα συναισθήματά τους, τι σας είπαν. Το περιμένουν πώς και πώς κάθε φορά. Δεν έγινε μία φορά. Γίνει ήδη δύο φορές φέτος και προγραμματίζουμε να γίνει άλλες 6 ή 7. Υπάρχει ένα πρόγραμμα στην εκπαίδευση που έχει εγκριθεί από την κυρία Γιγουτάκη της μας. Οπότε έχουμε ξεκινήσει να το υλοποιούμε. Κάνουμε κάθε δεύτερη εβδομάδα σε ένα σχολείο του Δήμου του Πεστού σκοπό τη συνύπαρξη, όπως είπατε, τις κοινές δραστηριότητες. Γιατί έχουμε σαν στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά της γενικής αγωγής, παιδιά του ειδικού σχολείου. Ειδικά στην επαρχία, το σχολείο φαντάζει στα μάτια και στο μυαλό των ανθρώπων, των παιδιών, γιατί οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά από το σπίτι τους, κάτι το παράξενο, κάτι το μαχτικό, το διαφορετικό. Δεν γνωρίσουν τα παιδιά, τους αντίστοιχους, ανήλικους μαθητές, του σχολείου, να παίξουν μαζί τους, να γραφήσουν, να μάθουν τις ανάγκες τους, να συνυπάρξουν σε χαρούμενες δραστηριότητες που μπορούμε όλοι να συνυπάρχουμε, στην τέχνη, στις αθλητικές δραστηριότητες, στο σκουλοθέατρο. Αν δεν γίνει αυτή η συνέστηση, μπορούμε να ρίξουμε το τείχος. Γιατί εμάς αυτός είναι ο σκοπός μας. Να πέσει το τείχος ανάμεσα στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης, στην οικική και στην ειδική. Όλα τα παιδιά θα ζήσουμε σε μία κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να μην φοβόμαστε, γιατί ο φόβος είναι που πρέπει να ηθεί. Γνωρίσουμε το διαφορετικό, να συνυπάρξουμε. Ξεκινάμε από την πρωτοβάθμια λοιπόν, από τα μικρά παιδάκια. Θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματα και των δικών μας παιδιών του ειδικού σχολείου, αλλά και των παιδιών της γενικής αγωγής, είναι ενθουσιώδη κάθε φορά. Βλέπουμε τα πρόσωπά τους να είναι τόσο ευχαριστημένα από αυτή την. Αυτές τις δραστηριότητες γυρίζουν στο σπίτι τους και να ακούμε από γονείς και από συναδέλφους μιλάμε μετά, τα πράγματα πήγαν στο σπίτι τους. Έτσι θέλουμε να περάσουμε ενσυναίσθηση και την ύπαρξη από το σχολείο, την οικογένεια, γενικά στην κοινωνία. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Μάλιστα. Αυτό προσπαθούμε. Κυρία Μαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Στο πλαίσιο μιας γενικότερης πρωτοβουλίας, η συγκεκριμένη επίσκεψη και αυτή η επαφή ανάμεσα στους μαθητές των δύο σχολείων, εδώ είμαστε να προβάλλουμε και πάλι τη δράση σας. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Για την σας ευχαριστούμε θερμά.